Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Υπό το φόβο της επέκτασης, ισχυρή πυροσβεστική δύναμη έφτασε στο σημείο όπου απεγκλώβησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σήμερα στις 2:28 λάβαμε ένα τηλεφώνημα ότι είχε ξεσπάσει, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε εσωτερικό χώρο διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου και ότι 2 ηλικιωμένοι έχουν εγκλωβιστεί. Η πυκνοκατοικημένη περιοχή προκάλεσε ένα επιπλέον πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις που χρησιμοποίησαν 4x4 για να προσεγγίσουν το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από το φλεγόμενο διαμέρισμα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, στους οποίους παρασχέθηκαν προληπτικά οι πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι δύο ηλικιωμένοι, το πρόσφατα επισκευασμένο πλυντήριο ρούχων τους φαίνεται πως ήταν η αφορμή για την πυρκαγιά στο διαμέρισμα, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τεχνικό είχαμε να φτιάξουμε το πλυντήριο. Και μόλις έφυγε ο άνθρωπος, δούλευε το πλυντήριο, βέβαια είχα ρούχα από την προηγούμενη μέρα. Και την ώρα που τρώγαμε, βλέπουν στιγμή φωτιές και είχε αρπάξει το πλυντήριο. Ναι, άμεσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ήρθε κι εγώ, δεν ξέρω. Να στο καλό. Στα καλά, άκουσα την πυροσβεστική που περνούσε, αλλά δεν ήξερα τι ήταν. Έγινε γρήγορα επέμβαση από την υπηρεσία μας, σβήστηκε η φωτιά. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ για προληπτικά και τώρα αυτή τη στιγμή δίνονται οι πρώτες βοήθειες στους εγκλωβισμένους. Ο απεγκλωβισμός έγινε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όλα έχουν πάει καλά.